Σε χαλαρούς ρυθμούς κινείται το Ηράκλειο τις ημέρες του Πάσχα. Όσοι έμειναν στην πόλη αποζητούν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, ενώ οι περισσότεροι ντόπιοι έχουν επιδοθεί σε κοντινές εξορμήσεις. Εντάξει, παράξενα, σε κάθε γιορτή έτσι είναι. Ο κόσμος φεύγει έξω. Σας αρέσει αυτή η άδεια πόλη, είναι πιο ήρεμη? Εγώ προτιμώ το χωριό. Πάω στο χωριό, αλλά σήμερα δεν πήγα. Παρεπιπτόντως δεν πήγα. Όμορφο είναι, εντάξει, μπορείς να περπατήσεις άνετα. Νομίζω είναι πολύ ωραίο, όμορφο. Όχι όμως συνέχεια να είναι έτσι, εντάξει, μια δύο φορές την εβδομάδα, ωραία, όμορφο είναι. Αλλά όχι πολύ, γιατί είναι σαν θλιμμένο τοπίο. Πολύ ωραίο. Εμείς είμαστε από την Κρήτη, αλλά μένουμε στον Παλί, στην Ινδονησία. Και μας αρέσει πολύ να γυρνάμε εδώ, να βλέπουμε τους συγγενείς. Και σήμερα είναι η ωραίτερη μέρα. Εμείς τα ανοίξαμε το μαγαζί. Βόλτα, καφές, οικογένεια, φίλοι, παρέα. Όμορφες οικογενειακές στιγμές για πολλούς σε ένα Ηράκλειο διαφορετικό και πιο χαλαρό. Όσοι έμειναν ευχαριστήθηκαν την άδεια πόλη παρέα με φίλους και οικογένεια. Για τις μέρες αυτές μου αρέσει. Μπορεί να περπατήσει κάτι. Ναι, βέβαια. Είναι πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα, ναι. Πιο καλύτερα είναι. Ησυχία. Είναι ωραία να κυκλοφοράει κόσμος, όταν είναι έτσι είναι σαν να βρισκόμαστε σε ερημιά. Άλλοι γεμίζουν τις μπαταρίες τους εκτός πόλης, κάνοντας μια μικρή ανάπαυλα, και άλλοι λόγω εργασίας μένουν στο Ηράκλειο. Τα μαγαζιά κλειστά, με τη μικρή εορταστική ανάπαυλα να συνεχίζεται για τους τυχερούς που γεμίζουν μπαταρίες για να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.